Λοιπόν, θέλω να πει δύο λόγια ο κύριος Περιφερειάρχης. Υποδεχόμαστε με χαρά τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τον στηρίζουμε στη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει και πράγματι αυτή η προσπάθεια είναι εργόδης και έχει και αποτελέσματα και προσδοκούμε ιδιαίτερα για την περιοχή μας εδώ και τη Μεσσηνία και την περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνουν τα βήματα εκείνα τα οποία απαιτούνται στο τομέα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας ώστε να μειωθούν τα προβλήματα. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε περάσει από μια δεκάχρονη οικονομική κρίση που αποτελεί βασική αιτία των προβλημάτων που έχουμε. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στον Υπουργό, ένας άνθρωπος που σχεδιάζει, ένας άνθρωπος που προγραμματίζει, ένας άνθρωπος με δημοκρατική συμπεριφορά και δράση που προστατεύει τον πολίτη και τα δικαιώματα του πολίτη και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα βγάλει πέρα και με τη δική μας βοήθεια και τη δική μας συμπαράσταση. Καλώς ήρθατε στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και την Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μου επιτρέψετε εκ μέρους της εδώ της περιφέρειας, αλλά και των παρισταμένων εδώ, δημάρχων κλπ. Να σας προσφέρω εδώ πολύ ωραίο κρασάκι από τη Μεσσηνία και ευχαριστώ πολύ. Και ένα βιβλίο για τη Θησιανική Μεσσηνία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλή δύναμη να έχετε και να έχετε φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή. Καλησπέρα, είμαι ο αστυνόμος ο Αντωνόπουλος ο Νικός. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από την οποία καταρχάς τον καλωσορίσαμε. Προσωπικά τον ευχαρίστησα γιατί ταχύτατα ικανοποίησε θεσμικά μας αιτήματα που χρόνια υπήρχαν στα σερτάρια προηγούμενων φυσικών και πολιτικών ηγεσιών. Τα ικανοποίησε ταχύτατα, βάζοντας τέλος σε μεγάλα θέματα που είχαμε, ειδικά εμείς οι νέοι αξιωματικοί με πρόωρες αποστρατείες. Και στη συνέχεια θέσαμε κάποια ζητήματα εγκληματικότητας που υπάρχουν στην περιφέρειά μας, σε όλη την περιφέρεια και στην Μεσσηνία, και θέματα κάποιων αστυνομικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Ανακοίνωσε άμεσες λύσεις ο κύριος Υπουργός, ικανοποιώντας όλα μας τα αιτήματα, τόσο στο Προκεκά Κορίνθου, όσο και στον Αρελμένα Καλαμάτας, αλλά και ανακοίνωσε και σχεδιάσαμε ότι θα έχουμε καινούργια σχέδια εγκληματικότητας για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας με άμεσα αποτελέσματα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας. Όπως προαναφέρθηκε, είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Του θέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεύθυνσή μας και αναλυτικότερα οι συνάδελφοί μας. Έδειξε όταν γνώση αρκετών των προβλημάτων. Ήδη μας εξήγηλε κάποιες λύσεις οι οποίες ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, μας άφησαν ικανοποιημένους. Αφήσαμε και ένα υπόμνημα με όλα μας τις θέσεις και τα προβλήματα και ευελπιστούμε ότι με την καλή συνεργασία θα έχουμε αρκετές λύσεις στο μέλλον.